στον κόσμο που ήρθε να τιμήσει εδώ με την παρουσία του Ερένα. Όσα και αν έχουμε γράψει, όσες φορές και αν το έχουμε κάνει πρόβα, πάλι δύσκολο είναι. Φίλε Λάζαρε, σε ευχαριστώ. Είμαι και είμαστε όλοι περήφανοι που ένας δικός μας άνθρωπος από την Τσάκωνη της Καστοριάς είναι ένας από τους πλέον επιτυχημένους δημάρχους στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που αφήνει αποτύπωμα δημιουργικότητας και επιτυχιών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένας ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή Άλφα Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ελλάδας και επί 20 συναπτά έτη Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης από τη Θεσσαλονίκη μας. Επίσης και μία θητεία πιο πριν ως νομάρχη Σεβίας. Σε ευχαριστώ Λάζαρε, μέσα από την καρδιά μου. Με τίμησες με τα τόσο ζεστά σου λόγια. Σε αυτό το σημείο, επειδή σήμερα είναι και μια ευαίσθητη ημέρα, είναι η μέρα μνήμης της ναζιστικής θηριωρίας στην κλεισούρα μας, με τα 280 αθώα θύματα του χωριού, και το πρωί είχαμε το επίσημο μνημόσιο, θα ήθελα και εμείς που είμαστε όλοι εδώ να αποδώσουμε έναν φόρο τιμής σε όλα αυτά τα πολύ μικρά παιδιά, αν δείτε τις ηλικίες, θα συγκινηθείτε, μέχρι και τους μεγαλύτερους που φέρθηκαν στο χωριό εκείνη την ημέρα και έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα, γιατί πραγματικά για την πατρίδα, για την ελευθερία, τη δική μας σήμερα, έδωσαν τη ζωή τους. Θα ήθελα, αποδίδοντάς τους την τιμή αυτή, να κάνουμε, αφού σηκωθούμε όρθιοι, ενώ το εκτοσυγείο. Σας ευχαριστώ. Καθίστε μόνο. Επίσημη προσκεκλημένη, φίλες και φίλοι, συνδημότησες και συνδημότες, σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που με τιμάτε με την παρουσία σας. Η μεγαλειώδης αυτή συγκέντρωση είναι η απάντηση στο γιατί πήρα την απόφαση, τη μεγάλη απόφαση να βγω μπροστά και να πω ξεκινάμε. Την απόφαση από αυτό το βήμα σήμερα να κάνω γνωστές τις σκέψεις, τις επιθυμίες, το όραμά μου και την ανάγκη, ανάγκη που εγώ προσωπικά αισθάνομαι ως καθήκον, να προσφέρω στον τόπο, να προσφέρω όσα περισσότερα μπορώ και με όλη μου τη δύναμη να αγωνιστώ για να βγει ο τόπος μας από το τέλμα και να προχωρήσει μπροστά. Είμαι εδώ και θα είμαι πάντα εδώ για να δώσω χωρίς να πάρω τίποτα. Να αγωνιστώ, να πολεμήσω για το κοινό καλό, για το καλό του συνόλου και για κάθε συνδημότησα και συνδημότη μας. Σας ευχαριστώ πάλι και σήμερα που σήμερα είσαστε εδώ μαζί μου στο πλάι για να ξεκινήσουμε μαζί, με δύναμη, με ορμή και με αποφασιστικότητα αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που χρειάζεται ο τόπος μας. Για το Δήμο της Καστοριάς, για την πόλη μας και για όλα τα χωριά μας. Φίλες και φίλοι, από τις αρχές του χρόνου, από την πρώτη στιγμή που ανακοίνωσα την απόφασή μου να είμαι υποψήφιος Δήμαρχος της Καστοριάς, εισέπραξα από φίλες, φίλους, γνωστούς, γνωστές,
από την ίδια την οικογένειά μου ενθουσιασμό και πίστη στο πρόσωπό μου. Στη συνέχεια, στις κουβέντες, μαζί με πολλές και πολλούς από εσάς, διαπίστωσα και συνεχίζω να διαπιστώνω ότι αυτή μου η ανησυχία για τα προβλήματα του τόπου μας απασχολούν στον ίδιο βαθμό με εμένα και την πλειονότητα των συνδημοτών μας. Προβλήματα μεγάλα που έριξαν τον Δήμο μας, τον τόπο μας, σε ένα τέλος. Που η έξοδος από αυτό μοιάζει, αν όχι αδύνατη, μοιάζει τουλάχιστον πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό το τέλμα στο οποίο βρίσκεται ο τόπος μας αποτελεί τον πρώτο λόγο για τον οποίο είμαι εγώ σήμερα εδώ μπροστά σας. Τα προβλήματα που φαντάζονται ανυπέρβλητα, η πρόκληση. Πρόκληση στην οποία ήρθε η ώρα να απαντήσουμε, ενωμένη με αποφασιστικότητα, με στρατηγικό σχέδιο και με όραμα. Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια και να πούμε γιατί η Καστοριά μικραίνει. Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με αυτά που έριξαν τον Δήμο Καστοριά στο τέλος και συνεχίζουν να τον κρατάνε εγκλωβισμένο μέσα στη μιζέρια, μέσα στην αναξιοπιστία, δίχως προοπτική ανάταξη και χωρίς προϋποθέσεις ανάπτυξη. Τα προβλήματα του τόπου μας δεν αντιμετωπίζονται με έναν Δήμο Καστοριά όπως υπάρχει και λειτουργεί σήμερα. Και επιπλέον επιβαρύνονται και με κάποιες νοσηρές νοοτροπίες που δυστυχώς υπάρχουν. Νοοτροπίες που κατεβάζουν και τον πύχη και τον υποψηφιοτήτο του. Ο ανυπαρκής Δήμος που με τα αυτονόητα, με το φως και την καθαριότητα, με τα σκουπίδια, παρουσιάζει ως κατακτήσεις. Ο Δήμος των Θεών, παραδείγματος χάρη ΔΕΗ, ο Δήμος που βομβάζει για την αύξηση της επισκεψιμότητας στις γιορτές, όταν όλοι οι τουριστικοί προορισμοί της Ελλάδος σφίζουν από κόσμο. Και έχουν βουλιάξει από κόσμο πραγματικά κάθε περιοχή της Ελλάδος σε κάθε περίοδο τουριστικής έξαρσης. Ο Δήμος όπου το νερό κοστίζει χρυσάφι. Τέλος, ο Δήμος όπου η ιδιοτέλεια και η μετροκρατία έφεραν τη μετριοκρατία. Όλα αυτά γκρεμίσαν τις προσδοκίες των πολιτών και κυρίως των νέων μας για ένα μέλλον ανάπτυξης, για ένα μέλλον προόδου και ένα μέλλον προκοπή. Συνδημότησες και συνδημότες, φίλες και φίλοι, θέλω από αυτό εδώ το βήμα να τονίσω και να ξεκαθαρίσω. Δεν διακατεύομαι από καμία ανάγκη να διοικήσω. Έχω διοικήσει αξιαρχίες, μεραρχίες, ήμουν και στο γάμα σώμα στρατού υποδιοικητής. Δεν έχω καμία απολύτως ανάγκη για αναγνώριση. Δόξα τω Θεώ, με έχουν τιμήσει με μετάλλια, με διαμνημονεύσει και έχω γευθεί τα πάντα. Δεν έχω καμία απολύτως ανάγκη από κάποια μορφή αυτοεπιβεβαίωση. Ξεκίνησα από την μετάλλευση, τη μήνυ, μπήκα στην ευελπίδα. Απευθύνθησα από τη σχολή πολέμου και τη σχολή εθνικής άμυνας και έφτασα στην κορυφή. Δεν έχω καμία απολύτως ανάγκη παρά μόνο μία. Να είμαι χρήσιμο στον τόπο μου. Επαναλαμβάνω, να είμαι χρήσιμο στον τόπο μου. Υπηρέτησα τον ελληνικό στρατό, την πατρίδα. Υπηρέτησα την τοπική αυτοδιοίκηση, από τη θέση του εκτελεστικού γραμματέα της περιφέρειας της Μακεδονίας. Εμπειρία διοίκησης, αλλά και εμπειρία για το πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Απέκτησα. Είδα, αντιμετώπισα και πέτυχα πολλά στη ζωή μου. Από τη θέση στην περιφέρεια είδα δήμους να τρέχουν στο μέλλον. Είδα δήμους να περπατάνε αργά και είδα άλλους δήμους στάσιμους. Όσον αφορά τη διοίκηση, επέλεγα πάντα τη συνεργατική μορφή. Πίστευα και πάντα πιστεύω ότι μία ενωμένη αλλαγής ομάδα υπερέχει κατά πολύ από ένα απλό σύνολο ατόμων. Προϋπόθεση όμως, εκτός της γνώσης και της ανεδιοτέλειας, για να μπορεί να υπάρξει ομάδα, είναι τα μέλη της να μπορούν να στέκονται δυνατά. Από τη μάχη των Θερμοπυλών έως τους αγώνες της Πίνδρου, οι Έλληνες αντιστάθηκαν ή αλλιώς στάθηκαν δυνατά. Σε κάθε δυσκολία, σε κάθε πρόβλημα, η λύση απαιτεί να σταθούμε δυνατά. Ο τόπος μας, όπως προείπα, έχει πέσει σε τέλμα.
Η πόλη, αλλά και πολλά χωριά μας ερημώνουν. Επιχειρήσεις έκλεισαν και κλείνουν καθημερινά. Και οι νέοι και οι νέες μας ετοιμάζονται, όπως και πέρσι, όπως και πρόπερσι, να πάνε για σεζόν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς.